Γεια σας παιδιά, Pudge Gamer εδώ. Και σήμερα θα παίξαμε λίγο Minecraft Earth. Πήγα να μαζέψω υλικά και γενικά τέτοια πράγματα για να φτιάξω ένα σπιτάκι. Ωραία. Ήθελα να φτιάξω ένα σπίτι. Και αυτό τώρα που ακούτε είναι ένα voice over, γιατί όλο το βίντεο ήταν ασυγχρόνιστο και δεν έφτιαχνε. Το συγχρόνιζα, μετά από 3 δεύτερα ξανασυγχρόνιζε. Και έτσι απλά πήγαμε την εύκολη λύση, γιατί το άλλο ειλικρινά δεν γινότανε. Και μπούμ, τώρα κάνουμε voiceover. Λοιπόν, τι είναι το Minecraft Earth? Το Minecraft Earth είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να μαζεύεις υλικά, σαν το Minecraft. Βγαίνεις έξω στον αληθινό κόσμο και μαζεύεις υλικά. Υλικά σαν αγελάδες που είναι ζώα, δέντρα για ξύλο, πέτρες κτλ. Βγήκα με το hoverboard και πήγα να μαζέψω. Έκανα αρκετά κρύο. Και ναι, μάζεψα υλικά αρκετά. Και ναι, θέλω να αναφέρω και για κάτι, για ένα giveaway. Θα κάνω giveaway το παιχνίδι το Ark. Όποιος δεν έχει καλό PC για να το τρέχει καλύτερα, μην μπει καν στο διαγωνισμό, για να μην πάει τσάμπα το κλειδί. Και δεύτερον, στο τέλος του βίντεο θα βάλουμε ένα τεράστιο σπίτι στην αληθινή ζωή. Και ναι, αυτά. Τώρα θα σας πάω να fast forward όλο το όσο μάζευα. Παπαρακώς και λογικά έχω ήδη βάλει την background μουσική του Minecraft. Και ναι, τα λέμε τότε. Ωραία, και τώρα είμαστε στο game mode του παιχνιδιού που μπορείς να κάνεις play στο πρώτο σου build plate. Το build plate είναι ουσιαστικά η πλατφόρμα που θα χτίσεις το project σου. Εγώ από ό,τι βλέπετε το έχω ήδη βάλει. Και σκοπεύω να καθαρίσω λίγο τα δέντρα και όλα αυτά, γιατί πρέπει να καθαρίσεις την πλατφόρμα για να χτίσεις. Και θα χτίσω ένα σπιτάκι. Επίσης θέλω να αναφέρω ότι στο εξωτερικό έχουν χτίσει ολόκληρες πολυκατοικίες άτομα. Ενώ, γιατί έχει και multiplayer το παιχνίδι, μπορείς να παίξεις μαζί με φίλους σου. Επίσης το κινητό σου χρειάζεται να έχει AR κάμερα, που κάτι που δεν ανέφερα δυστυχώς. Και δεύτερον, βασικά τώρα που πέσαμε στο πέμπτο, τέλος πάντων. Πέμπτον, θα βγουν και όλες και διάφορα σημεία. Δεν ξέρω αν ήδη έχουν βγει, γιατί εγώ όπως είπα μένω σε χωριό. Δεν ξέρω αν στις πόλεις θα βγουν διάφορες καφετέρειες που θα μπορείς να πολεμάς μαζί με φίλους σου, mobs, όπως σκελετοί, όπως τους σκελετούς, zombie και τα υπόλοιπα. Αλλά αν όντως βγει θα είναι πολύ γαμάτο, πιστεύω. Ωραία. Τώρα, από ό,τι βλέπετε, ήδη έχω αρχίσει να χτίζω. Επειδή δεν είχα πάρα πολλά υλικά, γιατί άρχισε και έως και να βρέχει και γύρισα σπίτι μου, είπα απλά να φτιάξω το σπίτι με όλα τα υλικά, ας πούμε, που έχω ήδη. Ας πούμε, αποφάσισα το cobblestone, γιατί είχα ήδη πολύ cobblestone και είπα να κάνω την αρχή με cobblestone. Εννοείται ότι θα το κάνω σειρά αυτό το παιχνίδι, είναι τέλειο, αλλά θα είναι όλο voiceover δυστυχώς. Γιατί συνέχεια βγαίνει ασυγχρόνιστο δυστυχώς. Και ναι, λοιπόν, θα πάω λίγο fast forward και αυτό, το χτίσιμο του σπιτιού. Έπρεπε να, δεν ξέρω, έκανα κάτι καράτε να βγούμε κινήσεις, για να μπορώ να πηγαίνω πάνω κάτω. Γενικά το παιχνίδι έχει φάση, ειδικά με φίλους. Είναι τέλειο. Δεν έχω παίξει, αλλά είναι τέλειο, αρφή, το πιστεύω. Θα είναι γαμάουα. Εδώ άρχισα μετά να ονώνω τις κολόνες με ξύλο. Μετά άρχισα να βάζω leaves για παράθυρα. Τα leaves είναι τα φύλλα από τα δέντρα. Και έφτιαξε και ως και μια σκεπή. Και μετά από όλα αυτά, το σπίτι ήταν σχεδόν έτοιμο. Γενικά το build plate, να το πω έτσι. Έβαζα τις τελευταίες πινελιές. Και μπούμ. Σχεδόν έτοιμο. Λοιπόν, μετά πήγα back to map. Όταν ήταν έτοιμο. Και πήγα έξω κάπου να το βάλω.
πήγα σε ένα εργοστάσιο που είχε πάνω από το σπίτι μου και από ό,τι βλέπετε ήταν μεγάλο. Ήταν μια ωραία εμπειρία. Κρίμα όμως που ήταν ψηφιακή εμπειρία. Ήταν πολύ ωραίο, μπορείς να μπεις μέσα, βέβαια μέσα από το κινητό, και άμα το φτιάξουν αυτό για VR πιστεύω ότι θα είναι τέλειο, απλά το λέω. Λοιπόν, αυτά παιδες για αυτό το βίντεο, ελπίζω σας άσε. Link για το giveaway θα είναι κάτω στην περιγραφή. Αυτά. Ναι. Like και subscribe. Τι λέω ρε μαλάκα. Like αν σας άσε, subscribe άμα είστε καινούργοι και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!